Έχει δοθεί εκκίνηση. Καλή εκκίνηση για όλα τα άλογα. Προσπαθεί για την πρωτοπορία η Λαφάρμα με τον Καϊάφα και η Παρθένια τώρα από την εσωτερική που παίρνει την πρωτοπορία από τον Καϊάφα που είναι στη δεύτερη θέση. Έρχεται από την εξωτερική τώρα ο Αχέρον, η Λαφάρμα πιο πίσω, Καζάκ, Τάγερ και ο Βίτα. Η Παρθένια έχει πάρει πλέον καθαρά την πρωτοπορία. Στο ένα μήκος τώρα ο Αχέρον στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω έμεινε ο Καϊάφας. Κάνει ένα ανέβασμα ο Καζάκ Τάιγκερ, πιο πίσω και ο Βίτα και η Ούμα. Παρθένια εξακολουθεί να είναι μπροστά. Στο μισό μήκος τώρα ο Αχέρον, πιο πίσω ο Καϊάφας, ο Καζάκ Τάιγκερ και ο Βίτα και η Ούμα. Στη στροφή η Παρθένια εξακολουθεί να είναι μπροστά ο Αχέρον. Στη δεύτερη θέση ο Καϊάφας με τον Καζάκ Τάιγκερ. Μάχη της ευθείας με Παρθένια και Αχέρον που είναι δυνατός από το μέσο του στίβου. Ο Αχέρον με την Παρθένια πάνε για την μάχη της νίκης. Αχέρον στο μέσο του στίβου με δυνάμεις. Η Παρθένια από το κάγκελο επιμένει. Παρθένια και Αχέρον, Παρθένια και Αχέρον. Ο Αχέρον ο παιδός περνά και κερδίζει. Παρθένια στη δεύτερη θέση. Και ο πίσω Ούμα, Καζάκ Τάιγκερ και Καϊάφας. Θα δούμε την επανάληψη. Ο Αχέρον λοιπόν στα τελευταία μέτρα πιο δυνατός. Θα περάσει και θα κερδίσει την Παρθένια. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα σε επανάληψη. Η μάχη των δύο. Αχέρον, Παρθένια, Παρθένια, Αχέρον. Δεν ξεχώριζε κανένα άλογο σε όλη την ευθεία. Στα τελευταία μέτρα ο Αχέρον θα περάσει και θα κερδίσει την Παρθένια. Καζάκ, Τάιγκερ πιο πίσω και η Λαφάρμα τελικά από την εξωτερική είναι στην τέταρτη θέση. Αχέρον λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία για τον Αχέρον. Βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα 1-8-2-6. 1-8-2-6 το αποτέλεσμα της τρίτης υποδρομίας.